Χρήστος Βέργαδος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από μια πρωτότυπη σειρά ολοκληρωμένων επιδείξεων μόδας ονόματι Sweet Fashion by Χρήστος Βέργαδος με ρούχα και αξεσουάρ από υλικά ζαχαροπλαστικής, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Φρανσουά Γκανιέ στο ομώνυμο βραβευμένο με αστέρι Μισλέν εστιατόριο στη Νότια Γαλλία, ενώ εδώ και 15 χρόνια διδάσκει ζαχαροπλαστική σε γνωστό ΙΕΚ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του με τίτλο «Σχολείο Ζαχαροπλαστικής» που έγινε best seller, ενώ ακολούθησε το βιβλίο «Γλυκά χωρίς», γιατί τελικά τα γλυκά είναι για όλους, που διακρίθηκε στα Gourmand World Cookbook Awards. Γεια σας, είμαι ο pastry chef Χρήστος Βέργαδος και μαζί θα φτιάξουμε για το olivemagazine.gr την πιο εύκολη συνταγή για cookies χωρίς ζάχαρη από το καινούριο μου βιβλίο «Γλυκά χωρίς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε ένα μπολ βάζετε το ηλιέλαιο, το νερό, το κονιάκ, το μέλι, την κανέλα, το γαρίφαλο και τις βανίλιες. Και ανακατεύετε με σύρμα χυρός. Διαλύετε τη σόδα στο χυμό πορτοκάλι και το προσθέτετε στο προηγούμενο μείγμα. Ρίχνετε το αλεύρι, το baking powder και τη σταγόνα σοκολάτας και ομογενοποιείτε ανακατεύοντας με μία μαρίζα. Με τη βοήθεια δύο κουταλιών, παίρνετε μέρος από το μείγμα και το τοποθετείτε σε μία λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 λεπτά. Τα cookies χωρίς ζάχαρη είναι έτοιμα. Εκτός από πολύ πολύ γρήγορα, είναι και πεντανόστιμα. Συνδυάστε τα με ένα ζεστό τσάι, με ένα ζεστό ρόφημα και καλή σας απόλαυση. Μία από τις πιο σημαντικές συνεργασίες στην καριέρα μου μέχρι τώρα ήταν όταν ανέλαβα σεφ πατησιέ σε ένα εστιατόριο στη Νότια Γαλλία βραβευμένο με αστέρι Μισελέν του Φρανσουά Γκανιέ στην πόλη Le Puy-en-Velay στη Νότια Γαλλία, 2 ώρες πιο νότια από την Λιόν. Μία πανέμορφη πόλη προστατευόμενη από την UNESCO. Είναι ένα από τα ρούχα που είχα κατασκευάσει για μία από τις επιδείξεις μόδας για το Sweet Fashion που είναι κατασκευασμένο από σταφίδες και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι φτιαγμένο με πάνω από 12.500 σταφίδες. Μία-μία ραμμένες στο χέρι. Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου υλικά εκτός της σοκολάτας είναι το μύρτιλο. Το μύρτιλο και η μέντα, σαν πρώτες ύλες, που εδώ θα τα συνδυάσω με σοκολάτα. Δύσκολο επάγγελμα. Δύσκολο επάγγελμα και απαιτητικό. Πολλές ώρες στην προστασία. Όταν όλοι οι άλλοι ξεκουράζονται εκείνες οι διακοπές, εμείς δουλεύουμε. Αλλά είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να σου δώσει ικανοποίηση, να σε γεμίσει, να είσαι 12 ώρες στο πόδι, 14 ώρες στο πόδι, 16 ώρες στο πόδι και από την έκφραση ενός πελάτη όταν θα δοκιμάσει ένα γλυκό να είναι η ανταμοιβή σου και να πεις ότι εντάξει, δεν με πειράζει, χαλάλη όλη κούρα. Και ο πρώτος μου δάσκαλος, ο πατέρας μου.